Ο επωνομαζόμενος Κατσαρολάκιας, όπως έχουν πει πολλοί, Σπύρος Μαρτίκας, ήρθε να πει εκνευρισμένος και επιθετικός απέναντι στον Λία Μπόγδανο, ο οποίος είπε ότι είναι παράνοια να ψηφίζει τη Στέλλα. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Η Στέλλα έχει αποδείξει 3 μήνες τώρα στο φετινό Survivor ότι είναι αντικειμενικά η καλύτερη παίχτρια που αυτή τη στιγμή έχει η μπλε ομάδα. Ο ίδιος Σπύρος Μαρτίκας, που πριν λίγο καιρό, πριν μόλις 2 ή 3 εβδομάδες, μαγείρεψε ψηφοφορία για να βγάλει την Ελένη Χαμπέρι στον τάκο και μας λέει ότι η Στέλλα ίσως είναι πιο αδύναμη ή είναι πολύ δύσκολη ψηφοφορία. Δεν είναι παράνοια. Είναι η πιο δύσκολη ψηφοφορία. Συμφωνώ σε ό,τι πεις. Ναι, η Στέλλα δεν πρέπει να ψηφιστεί. Ναι, η Ελένη δεν πρέπει να ψηφιστεί. Ψήφισέ μας. Πραγματικά, όπου φυσάει ο άνεμος, πάω. Το τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα στο Σπύρο Μαρτίκα. Το θεωρώ άκυρο, είναι η καλύτερη παίχτρια, θεωρώ εγώ. Overall. Και δεν ήξερε ποιος την έχει ψηφίσει. Ναι, προφανώς και δεν ήξερα. Της μπλε ομάδας, η καλύτερη παίχτρια και από τις πιο δυνατές στο παιχνίδι γενικά. Και επειδή μπορεί να φέρει 2 ήττες σε 3 μέρες, δεν ξέρω τι, την ψηφίζουν και λέει. Και λέω είναι παράνοια, λέω, να ψηφίζουν τη Στέλλα. Είναι τρελό, δηλαδή. Και τα πήρε. Και τα πήρε στο κρανίο. Και λέει πάλι για δειλία, πες ποιον θα ψήφισε, γιατί πάλι τι είπε δειλία, κάτι πάλι έλεγε τα ίδια και τα ίδια, μωρέ. Έχω κουραστεί με το Σπύρο, αλήθεια, δεν του δίνω καμία βάση. Εντάξει, για να μην είμαι άδικος, όταν χάνεις 3 ασυλίες είναι πάρα πολύ βαρύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και να ψηφίσεις και οι σχέσεις μεταξύ των παικτών. Οπότε καταλαβαίνω την αντίδραση, αλλά και πάλι εγώ σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βγάζα τη Στέλλα. Κάποιος μπορεί να πει εγώ ψηφίζω με βάση τα στατιστικά της εβδομάδας, μετά μπορεί να σου πει ψηφίζω με βάση από την αρχή του παιχνιδιού, μετά με βάση το αντρικό, το γυναικείο. Δεν τους πιάνεις πουθενά, γι' αυτό εγώ ποτέ δεν τοποθετούμε. Απλά δεν μπορεί να βλέπω στη Στέλλα 3 ψήφους με το καλημέρα. Εγώ πώς το σκέφτομαι, δεν το πάω μέρα-μέρα ή εβδομάδα-εβδομάδα. Σκέφτομαι, άμα είχα να διεκδικήσω ένα τεράστιο έπαθλο που θα έρθουν αργότερα, ποιον θα βάζα, ας πούμε, άμα πρέπει να βάλω μια γυναίκα flag race. Η πρώτη κοπέλα που μου έρχεται στο μυαλό είναι η Στέλλα από εκεί. Γι' αυτό έτσι κρίνω εγώ έναν παίχτη. Οπότε δεν θα έβγαζα τη Στέλλα, γι' αυτό παραξενεύτηκα. Γενικά ο Σπύρος μας έχει δείξει ότι τον ενδιαφέρει πώς θα πάει πιο μακριά στο παιχνίδι, αλλάζει παρέες ανάλογα με το τι του συμφέρει και τι θα τον πάει πιο μακριά. Εγώ σε συμβουλή θα του έλεγα ότι ναι, κανένα πρόβλημα, φτάσει εκεί που σου αξίζει, αλλά φτάσει σαν Σπύρος Μαρτίκας και όχι πηγαίνοντας από παρέα σε παρέα.